Τα πορφυράκια είναι σε meeting, κάθονται σκεπτικά έτσι. Είναι, κάθονται έτσι. Ένα υπολογίζει. Το έχει βρει. Νομίζω, ναι, είμαστε στον πόντο, ε. Τερμπάρα. Δημητρή, είχε τις λιγότερες σωστές απαντήσεις. 15. Μαγειρεύεις στην επόμενη φάση. Σίγουρα υπάρχει μια ελαφρή απογοήτευση, αλλά δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης θα το βάλει κάτω. Πρώτο εισιτήριο της ημέρας για τους 6 κρίθηκε στον πόντο. Μία σωστή απάντηση είναι η διαφορά. Πορφύρης και Αλέξανδρος. Πορφύρη, έχεις 19 σωστές απαντήσεις. Αλέξανδρε, πιστεύεις ότι έχεις 18 ή 20? Δεν ξέρω. Αλέξανδρε, έχεις 18 σωστές απαντήσεις. Πορφύρη, είσαι στους 6. Ευχαριστώ. Ανεβαίνεις στον εξώστη. Είμαι στους 6 και είμαι στους 6 με τη δοκιμασία που με είχε πραγματικά κάποτε απογοητεύσει. Δεν ήθελα να μαγειρεύω σήμερα. Δεν με νοιάζει να σε έχω δει. Καλώς ήρθατε στους 6 καλύτερους. Θα μ' άφηνες μόνο μου τώρα. Never, never. Είστε η ομάδα. Και την πήρε την ασυλία, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν έχω δει τον Γιώργο να μαγειρεύει σε δοκιμασία αποχώρησης. Δεν θα ήθελα να το δω στη φάση που είμαστε. Προτιμώ ο Γιώργος να είναι safe, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπράβο. Ο Πορφύρης γλίτωσε για άλλη μια φορά. Πώς το έχει καταφέρει αυτό το παιδί σε όλο αυτό το διαγωνισμό να μην μαγειρεύει και να γλιτώνει συνέχεια, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δυστυχώς είναι και αυτή μια οδός. Ακόμα και στη ζωή έξω να προχωράς με αυτόν τον τρόπο. Κατά τύχη και με ανθρωποθυσίες και... Πραγματικά ξέρεις, είναι μια απορία ποιος κουβαλάει ποιον μετά. Το μοφ μπρόκολο, το μοφ κουνουπίδι που έκανα λάθος. Αυτό. Α, ναι. Και το παριζάκι. Μοφ. Αν έλεγε ζαμπόν, ναι. Και μοφ τέτοιο, ναι. Θα κέρδιζε ο Αλέξανδρος. Για τα κοράσια πάνω, σίγουρα δεν είναι το χειρότερο σενάριο. Οπότε, ναι, έμεινε ο μπαμπάς Πορφύρης να τα προσέχει. Βούλωσε το.